λόγια, γιατί μας παίρνουν και τα. Πώς θα προχωρήσει κάποιος μπροστά να πει ναι, θέλω να συμμετέχω σε εκλογές, να πάρει υποψηφιότητα, όταν ξέρει ότι θα έχει το ίδιο πρόβλημα με τον Δώσα. Ναι, σίγουρο είναι ότι. Ναι. Ξέρουμε κάτι για να ξέρετε. Το πρόβλημα το έχει ο πρόεδρος. Όποιος είναι μέλος, το λέω γενικά απλά για να ξαναγυρίσετε το πράγμα. Ναι, ναι, απλά λέω. Ναι, δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι το πρόβλημα είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος τον βλέπει εφορία σαν διευθυντή μιας εταιρείας. Οπότε τα συνέπεια προεδρική δήλωση είναι κάτω του προφίλ του πρόεδρου. Αυτό είναι το θέμα. Τα μέλη δεν είναι κανένα πρόβλημα. Το λέω γενικά εγώ. Ένα πολύ συνεχίζω. Ναι, κάποιος όμως πρέπει να είναι μπροστά σαν πρόεδρος. Μήπως πρέπει πρώτα να λύσουμε αυτό το χρέος και μετά να πάμε σε εκλογές. Δεν έχουμε νομιμοποίηση. Το χρέος. Δεν το έχουμε αυτό. Το χρέος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λύσει. Δηλαδή, ο σύλλογος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εισπράξει ούτε από σεμινάρια που έχει εκτελέσει ή έχουν τελειώσει και δεν μπορεί να τα εισπράξει γιατί δεν έχει φορολογική κοινότητα πλέον. Δεν μπορεί ούτε να επιβληθεί από την Ομοσπονδία ούτε από πουθενά. Γιατί πήραν και σκέψη πιο παλιά από άλλους πόρους να δοθούν χρήματα. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογος, ό,τι και να γίνει, δεν μπορεί κανένας να προγραμματίσει και κανένας να πληρώσει, γιατί στην ουσία δεν υφίσταται. Ειδικά σε οικονομικό θέμα. Παράδειγμα, πες το ευνηθείο με την οικονομική δυνατότητα και θέλει να δώσει 30.000 στο σύλλογο δημορικό. Δεν μπορεί να τα δώσει. Γιατί πρέπει να, όταν πληρώνει το δημητήριο, η περιφέρεια, ο Δήμος, οπουδήποτε η Ομοσπονδία, παίρνει το. Από τις εκλογές τη θητεία, το πρακτικό, και μόλις δει ότι έχει λήξει τη θητεία, είναι βάση νόμου που μπορεί να δώσει χρήματα. Άρα πρέπει να γίνουν εκλογές, να δημιουργηθεί ας πούμε, ο σύλλογος από την αρχή και όλοι μαζί, ας πούμε, είτε η Ομοσπονδία, είτε η Δημητήρη, είτε η Δήμος, είτε η Περιφέρεια, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε το σύλλογο. Υπάρχουν κάποια έσοδα ήδη που θα μπορεί να πάρει από σεμινάρια και από όλα αυτά, καινούργια σεμινάρια. Σιγά σιγά και να αποκούδεις. Τώρα αυτό θα πάρει 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5 χρόνο. Είναι άλλο, θα μείνει ανάλογα και πώς θα τρέχει το πράγμα. Θα ρωτήσω εγώ κάτι. Ο πρόεδρος εκείνης της εποχής τον κάλεσε κάποιος, τι λέει, αναλαμβάνει κάτι από αυτά που άφησε στη μέση. Φταίει, δεν φταίει, έγινε με άγνοια. Τώρα μην είμαι μεγάλη, αλλά δεν φταίει. Κοιτάξτε λίγο. Κανένας δεν είπε ότι ο πρόεδρος έφαγε τα λεφτά. Δεν υπάρχει ζήτημα. Να πω το εξής λίγο. Από την πρώτη στιγμή, εγώ κατ' ιδίαν ενημέρωσα τον τότε πρόεδρο. Μου είπε ξεκάθαρο ότι εγώ έχω κάνει οικονομικό απολογισμό, έχει κλείσει η διαδικασία αυτή. Αυτό. Τον καλέσαμε να φύγει εδώ προφανώς, τον καλέσαμε σε άλλες συναντήσεις. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά δεν έχει παρεμβεί μέχρι στιγμής κάποιο. Αλλά παρόλα αυτά, σας τονίζω ότι αυτό ήταν θέμα που το είχαν και άλλοι σύλλογοι. Το πάθαν και άλλοι σύλλογοι αυτό. Δεν ήταν ότι καταχράστηκε κάποιος κάτι. Εδώ. Πουθενά δεν καταχράστηκε κάποιος κάτι. Απλά δεν κάνανε σωστά τη φορολογική διαδικασία ως όφυλα το 9. Να σας πω την ιστορία. Γνώση έχουμε με Τολεμαίδα, Καστοριά και Φλόρινα. Τολεμαίδα και Καστοριά είχαν ένα ποσό, η Τολεμαίδα γύρω στα 8.000 και η Κοζάνη γύρω στα 20.000. Και οι δύο αυτοί σύλλογοι είχαν δέσμευση από τον Περιφερειάρχη ότι θα μπουν σε ένα πόρο συγκεκριμένο, δεν ξέρω λεπτομέρειες, τώρα μιλάω για αερολογίες, για να πάρουν κάποια λεφτά. Από ό,τι ξέρω, η Τολεμαίδα τα πήρε. Επίσης ξέρω ότι η Κοζάνη δεν τα πήρε. Η Κοζάνη έκανε μια συμφωνία με ένα κεκ και έκλεισε κάπως το ποσό. Η Φλόρινα και αυτή ταλανίζεται. Και αυτοί έχουν εδώ και περνούνταν εμά ακριβώ, δεν έχουν τελειώσει τη 2-4 χρόνια, δεν γίνονται εκλογέ κτλ. Σε άλλε περιοχέ δεν έχουν ακόμα την έννοια. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι μια Κοζάνη έχει πιο εύκολη την οικονομική δυνατότητα να το κλείσει το θέμα. Αλλά σα λέω ότι και οι δύο είχαν δέσμευση από την περιφέρεια ότι θα πάρουν χρήματα, ξέρω ότι πήρε μόνο από το Λεμαίδα μέχρι πριν ένα μήνα που μιλήσει με τον πρόεδρο Κοζάνη. Να πούμε και κάτι άλλο όμω, ότι εκείνη την περίοδο, γιατί μιλάμε πριν το 2009, τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά και με την εφορία. Και με το ΦΠΑ και μόνο, και ειδικά ας πούμε, σε συλλόγους επαγγελματικούς, σε συλλόγους, σε δημιουργίες, στους Δήμους, παντού. Και όταν κάποιοι συλλόγους το βλέπουν, όπως τη Φλόρα, ας πούμε, υπήρχε ένα, ας πούμε, ένα κενό νόμο ή τελικά ένα κενό διεκδίκηση ότι ενδεχομένως μπορεί να γλιτώσουμε να πληρώσουμε φόρο ή ΦΠΑ, οπότε θα μείνουν τα χρήματα στο σύλλογο. Οπότε το τραβάς όσο μπορείς, ενδεχομένως να το δείτε. Πέρασαν ένα-δύο χρόνια τελικά αποφάσισε το Υπουργείο ότι όχι, πρέπει τελικά να το πληρώσουμε. Μέχρι τότε το παλεύαν αυτοί οι σύλλογοι μέσα τη Ομοσπονδία. Έτσι, και πολλέ φορέ περνάει ένα χρόνο. Τελικά
δόθηκε ας πούμε, από το Υπουργείο ότι δεν, για να το λέω, δεν μπορούμε να τα γλιτώσουμε αυτά τα χρήματα και έπρεπε να τα καταβάλουμε. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές κάποια πράγματα γίνονται πάνω στη διοίκηση, πολλές φορές κερδίζει, πολλές φορές χάνει. Δηλαδή, αν τα πληρώνουν ενδεχομένως, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αν τα πληρώνουν το τότε συμβούλιο, ενδεχομένως τώρα να δικαιωνόταν η Φλόρα και το Λιμάνι και λέγαμε εμείς τουλάχιστον να τα πληρώσαμε και θα είχαμε 5.000-6.000 παραπάνω στο σύλλογο. Έτσι. Οπότε κάποια πράγματα τα κερδίζει, κάποια τα χάνει. Προχώρησε όμως τώρα είμαι σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να πούμε τη λύση. Άρα, πρώτα πρέπει να κάνουμε μια συμβουλή, να συγκεντρωθούμε όλοι οι έμποροι, αν θέλουν και είναι εμπορικό σύλλογο, να κάνουμε μια συμβουλή, να βάζουμε τα λεφτά και πάμε και εμεί. Και ο πρόεδρο θα κάνει μια συμβουλή. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Πέρσι, τέτοια εποχή ήμασταν ακριβώ εδώ και λέγαμε τέτοια πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, η Μπάσο και ο Ιωνάνη είχαν συμφωνήσει μήπω μαζέψουμε προκαταβολικά κάποιε συνδρομέ. Μήπω μαζέψουμε κάποιε συνδρομέ προκαταβολικά. Αυτό το σχέδιο γιατί δεν το χώρισε. Γιατί δεν υπάρχει οργάνωση. Πρέπει να τα ξύμασμα έχουμε κάτι να κάνουμε. Λέω στον Γιάννη, διάθεση να πω ότι καταλαβαίνω. Υπάρχει, αλλά ίσως δεν υπάρχει οργάνωση. Να σκοπευτούμε μεταξύ μας, να δούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει οργάνωση. Πώς θα πούμε. Να τα πάρουμε λίγο στη σειρά. Πριν μια-δυο εβδομάδες κάναμε κάποιες άτυπες συναντήσεις για να βρεθεί λύση. Αυτό έγινε και πέρσι με αφορμή όμως την Ευρωπανήγυρη που πήγε να δημιουργηθεί τη δεύτερη, η οποία κατεργήθηκε πριν 7-8 χρόνια. Καλώς ειδικώς δεν περπάτησε το άτυπο συμβούλιο και ήρθαμε μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του Δημιουργητήριου και βρεθήκαμε δύο φορές για να δώσουμε λύση. Αυτό που πίστεψα την προηγούμενη φορά και με το κάλεσμα το οποίο έκανε και ο Δημάδης αλλά και ο Πρόεδρος του Δημιουργητήριου, πίστεψα σήμερα ότι θα υπήρχε μια απαρτία, αν θέλετε, αριθμητικά θα υπήρχαν κάποιοι εμπόροι που θα μπαίνουν τα ζητήματα Παναγιωτήδη και σε αυτό το τραπέζι, να μαζεύονται κάποια χρήματα και πιστεύω ότι θα δινόταν λύση στη συνέχεια. Για το ζήτημα το οποίο έχει βάλει ότι πράγματι κανένα δεν τολμάει να μπει με γύρω είναι τα χρέη είναι περίπου στα 15-16, μπορεί να είναι και 17. Εννοείται δεν μπαίνει κανένα πρόεδρο στο θα τα λεφτά. Τέθηκε όμω σε μια τύπη συνάντηση να στηριχτεί ο Δημάδης ξανά σε νέα θητεία που ήδη βαραίνουν αυτόν τα χρέη να στελεχωθεί και να παλέψουμε σιγά σιγά με τις συνδρομές να τα βγάλουμε. Εγώ δεν πίστεψα με την προσπάθεια που έγινε και σήμερα θα υπήρχε μια συμμετοχή και θα μαζεύονταν ένα ποσό. Εκεί υποθήκαμε είμαστε σε μια πιο κλειστή παρέα και είπαμε κάποια νούμερα κτλ. Βλέποντας και αντιμετωπίζοντας αυτό και αντικρίζοντας αυτό σήμερα, εγώ κάθισα σε όνομα φιλικά και καθόμασταν εκεί και λέω: δεν ξέρω, μου δημιουργείται κλίμα ότι δεν θα βρεθεί λύση. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τελικά, το εγώ πάλι προτείνω γιατί θα μιλάμε και θα μιλάμε, πρέπει να στελεχώσουμε τον Δημάδη με ένα δέλτα σίγμα, πρέπει να πιέσουμε με το ζόρι, γιατί είχα μιλήσει τότε με τον κύριο Καρανίκη, ο Καρανίκας είναι ο πρόεδρος Βορείου Ελλάδος, είναι το δεύτερο άτομο μετά τον Κοροκίδη, να αφήσουμε εκλογές ανοιχτές Σαββατοκύριακο, και όλοι μαζί, εμείς τουλάχιστον είναι, να πάμε τους πάρουμε από το χέρι και να ψηφίζουμε. Γιατί η εκπροσώπησή μας και ο ψήφος κεντρικά είναι ανά 30 άτομα ένας εκλέκτορας. Αυτό όμως δηλώνει τη δυναμική και η ψήφος και όλα αυτά τα γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν τη δυναμική. Πρέπει να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και μετά υπήρχε και μια άλλη πρόταση. Τότε, παλιά πέρσι του κ. Τσαπατζάρη που λέει εγώ αναλαμβάνω λέει σαν επιχείρηση γιατί εκτελεί προγράμματα, μπορώ να καλύψω ένα ποσό αρκεί να διαχειρίζομαι εγώ τα προγράμματα. Στην παρέα τότε που μαζευτήκαμε, κάποιοι διαφώνησαν ότι ποιοι είμαστε εμείς που θα εμπλέξουμε το σύλλογο με μια εταιρεία. Πρέπει να μπούμε να προβούμε, άρα και λογικά το λέγανε, να μιλήσουμε με όλους αυτούς. Αυτό είναι χρονοβόρο. Αυτό μπορεί να είναι δεσμευτικό και να μην υλοποιόταν και έτσι δεν περπάτησε. Αυτά είναι λίγη ενημερωτικά μέχρι τι έγιναν προχθές. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πόσο από πέρσι είχαν επίπτυξη.
ξεκινήσουμε. Αν το έχουμε καταλάβει, να κλείσει ο κόσμο που θα ξεκινάει. Έχουμε πολυεθνικέ. Θα μπουν πολυεθνικέ. Δεν το ξέρετε καλά. Έτσι, ανοίγουν σούπερ μάρκετ, πολυεθνικέ μέσα. Τι παπούτσα, τι ρούχα και τι τα πάντα. Έτσι. Αν θέλω να το καταλάβω. Κάθε μέρα ο κόσμο φεύγει με την Να το Γιάννη, δεν έδειξε ο Νίκη. Σηκωνόμαστε, μαζεύουμε λεφτά. 16-17 χιλιάδε πόσα είναι και κατεβαίνουν στι οικογένειε. Αλλιώ δεν υπάρχει. Είμαστε διαλυμένοι. Οι άντρε συγκεντρωθούμε. Να πω λίγο κάτι σε αυτό που είπες. Μια αλήθεια ποια είναι. Όταν είχε γίνει ο νόμος στις Κυριακές, ο νόμος έλεγε με το τράπεζο της ευκαιρίας 7 Κυριακές εκ του νόμου μπορούν να είναι ανοιχτά όλοι και τα πολυκαταστήματα και τις όσα αποφασίζει τοπικά ο εκάστοτε περιφερειάρχης θα είναι μόνο τα μικρά καταστήματα, όχι τα εμπορικά κέντρα και τα shopping shop. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, ξέραμε εκ των προτέρων ότι αυτό δεν θα μπορούσε να τηρηθεί για μεγάλη διάρκεια, γιατί είτε θα ήταν με κάνα καταγγελίες στο Συμβούλιο Επικρατείας τα εμπορικά κέντρα, αλλά παρόλα αυτά μας πρόλαβε η ωραία μας κυβέρνηση και με τον νέο νόμο δεν ισχύει αυτή η δέσμευση. Άρα, όποια Κυριακή αποφασίσει ο εκάστοτε περιφερειάρχης στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή οπουδήποτε στα Γιάννενα, θα είναι ανοιχτά και τα εμπορικά κέντρα. Γιατί, συγγνώμη λίγο, οι τότε συνάδελφοί μας χαιρόταν η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα ότι θα ανοίγουν μόνο αυτή τη έξτρα Κυριακή και θα κερδίζουν ένα των εμπορικών κέντρων. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Όποια Κυριακή πει ο εκάστοτε περιφερειάρχης πλέον των 7, 20, 50, δεν ξέρω πόσες, ανοίγουν οι πάντες. Πείτε μου τώρα αν θα κερδίσει ο Θεσσαλονικιός συνάδελφός μας ο μικρός ή το εμπορικό κέντρο των Ανέλων. Άρα έχουμε πολλά προβλήματα μπροστά μας.